Σε πλήρη ετοιμότητα για να λειτουργήσει είναι το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, το οποίο μετά το πρώτο χιόνι ετοιμάζεται με την κατάλληλη ποσότητα χιονιού να ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Τις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας στα ορεινά Γρεβενά επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Γρεβενών Δημοσθένης Κουπτσίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Βάιο Κόραβο και τον αντιδήμαρχο Γρεβενών Γιάννη Νασίκα. Είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε. Πιστεύουμε ότι ο χιόνι που θα ρίξει σήμερα από το απόγευμα και μετά πλέον θα είναι έτοιμο. Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας να υποδεχθεί τον κόσμο με την άριστη ποιότητα χιονιού αλλά και τις μοναδικές φυσικές ομορφιές. Το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο θα μπορεί να υποδεχθεί επισκέπτες και για μια ακόμη φορά να φιλοξενήσει τους λάτρες του σκι και των extreme sport. Ξεκίνημα της χειμερινής φετινής περίοδου για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Εδώ και πολύ καιρό είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους πολυπληθείς επισκέπτες, τους οποίους περιμένουμε και φέτος να ανεβούν και να απολαύσουν τις φυσικές και όχι μόνο πίστες του βουνού. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει χιονίσει, περιμένουμε και άλλο χιόνι. Σίγουρα θα ανοίξουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας από το ερχόμενο Σάββατο και τα πάντα, όπως είπα, είναι έτοιμα για να υποδεχθούν όλους τους επισκέπτες.